Ο Κωνσταντίνος Παρθένης, 1878-1967, ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, που με το έργο του έφερε σημαντική αλλαγή στα εικαστικά δρόμενα της Ελλάδας στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου 1878 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από πατέρα Έλληνα καπνέμπορο και μητέρα Ιταλίδα. Ο Παρθένης απέκτησε σοβαρή παιδεία. Μιλούσε και έγραφε ελληνικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά. Από το 1895 ως το 1903 σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης, ένα από τα κέντρα του νεωτερισμού, και παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα μουσικής στο οδείο της πόλης. Στη Βιέννη πραγματοποίησε την πρώτη έκθεση έργων του το 1899, ενώ τον αμέσως επόμενο χρόνο, το 1900, εξέθεσε έργα του και στην Αθήνα. Το 1903 ήλθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Πραγματοποίησε ταξίδια στην Καβάλα και στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ως το 1907 έζησε στο Πόρο, όπου φιλοτέχνησε τις τοιχογραφίες του Ναού του Αγίου Γεωργίου. Το 1908 φιλοτέχνησε τις αγιογραφίες του Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο. Το 1909 παντρεύτηκε την Ιουλία Βαλσαμάκη από την Κεφαλονιά, η οποία του αφοσιώθηκε με τρόπο απόλυτο και συγκινητικό, δανείζοντας ακόμα και τη φωνή της όταν εκείνος αποφάσισε να αποσυρθεί σε έναν κόσμο σιωπής. Από το 1909 ως το 1914 ο Παρθένης έζησε στο Παρίσι, όπου μοιήθηκε στον μεταϊμπρεσιονισμό για να διαμορφώσει τελικά το δικό του προσωπικό ύφος. Στο Παρίσι συμμετείχε σε εκθέσεις ζωγραφικής, πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις. Βραβείο για τον πίνακα «Η Πλαγιά» το 1910 και πρώτο βραβείο σε έκθεση θρησκευτικής τέχνης για τον πίνακα «Ο Ευαγγελισμός» το 1911. Αφού πέρασε από την Κέρκυρα το 1917, εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα και μαζί με τον Νικόλαο Λίτρα, τον Κωνσταντίνο Μαλέα, τον Θεόφραστο Τριανταφυλλίδη και άλλους ζωγράφους, ίδρυσε την ομάδα Τέχνη, με στόχο την ανατροπή του συντηρητικού ακαδημαϊσμού που τότε εξακολουθούσε να επικρατεί στην αθηναϊκή καλλιτεχνική ζωή. Η ομάδα Τέχνη συνδεόταν με το Κόμμα Φιλελευθέρων επειδή επρόκειτο για κίνημα εξυγχρονιστικό. Στην εικόνα, άποψη της πρώτης έκθεσης της ομάδας Τέχνη. Το 1919 ανατέθηκε στον Παρθένη η αγιογράφηση του Ναού του Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάλιρο. Το 1920 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη έκθεσή του στο Ζάπιο με περισσότερους από 240 πίνακες. Στο εργαστήριό του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έσπευσαν να εγγραφούν ως φοιτητές σπουδαίοι μετέπειτα Έλληνες ζωγράφοι. Γιάννης Τσαρούχης, Νίκος Εγκονόπουλος, Διαμαντής Διαμαντόπουλος και άλλοι, με τους οποίους, καθώς και με όσους ακολούθησαν, ο Παρθένης δημιούργησε σχέση στενή, στηριζόμενη στο βαθύ σεβασμό που ενέπνεε. Το 1937 τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο της Διεθνούς Έκθεσης του Παρισιού για το έργο του «Ο Ηρακλής μάχεται με τις Αμαζόνες». Το 1938, στην Πιενάλε της Βενετίας, η κυβέρνηση της Ιταλίας αγόρασε έναν πίνακα του ζωγράφου με θέμα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τα χρόνια αυτά της άνετης, πολυτελούς και κοσμικής ζωής, αλλά και δοσμένη στην τέχνη του και στη μουσική, την οποία αγαπούσε με πάθος, ακολούθησαν άλλα, σκοτεινά και δύσκολα. Παρά την αναγνώρισή του, ο Παρθένης οδηγήθηκε σταδιακά στην απομόνωση και τη σιωπή. Το 1947 παραιτήθηκε από την καθηγητική έδρα, μην μπορώντας να ανεχθεί τον συντηρητισμό της σχολής. Δεν επικοινωνούσε πλέον με κανένα. Αυτοέγκλειστο στο σπίτι του, με τη γυναίκα του και την κόρη του, αφοσιώθηκε στη ζωγραφική και στους στοχασμούς του. Προς το τέλος της ζωής του, ο Παρθένης έπαθε παράλυση και σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. Τον Απρίλιο του 1967, ένα χρόνο νωρίτερα είχε πεθάνει η γυναίκα του, το δικαστήριο έθεσε τον Παρθένη υπό δικαστική απαγόρευση. Στις 25 Ιουλίου του 1967, ο Παρθένης άφησε την τελευταία του πνοή
σε συνθήκες ένδυας και απομόνωσης.